Γεια σας. Μεγάλη Δευτέρα σήμερα, 22 του Απρίλη. Και όπως σας είπα και στο προηγούμενο vlog, που αναφερόντας σε ένα κακό παιδί, σε έναν άνδρα ο οποίος ήταν τραβηχτικός σαν κακό παιδί προς την κοπέλα, το επόμενο vlog αυτό που θα διαβάσω τώρα, η επιστολή που θα διαβάσω τώρα, είναι για τα κακά κορίτσια. Γιατί είπαμε, δεν είναι καλή ιδέα να λέμε μόνο κακοί άνδρες υπάρχουν, οι άταχτοι άνδρες, οι... τοξικοί άνδρες, και όλες οι γυναίκες είμαστε άγγελοι, και οι γυναίκες μπορεί να έχουμε θέματα και, αυτό να βγαίνουν, και αυτά να βγαίνουν στις σχέσεις μας. Λοιπόν, προτού διαβάσω την επιστολή, θέλω να σας επιστήσω την προσοχή σε κάτι. Η κοπέλα που μου έγραψε την επιστολή, μου την έγραψε για να ζητήσει βοήθεια. Δεν μου την έγραψε ούτε για να την κράξουμε, ούτε για να την κρίνουμε ηθικιστικά. Σας παρακαλώ πολύ, θα στενοχωρηθώ πολύ αν δω άσχημα σχόλια, όπως στενοχωριούμε αν υπάρχουν άσχημα σχόλια για οποιονδήποτε ο οποίος γράφει επιστολή και ζητά βοήθεια. Εντάξει, εγώ πιστώνω αυτή την κοπέλα με το γεγονός ότι αντιλαμβάνεται ότι κάτι συμβαίνει και ζητάει βοήθεια. Λοιπόν, κυρία Θέκλα, μόνο σε σένα νιώθω ότι μπορώ να εκφράσω αυτό που μου συμβαίνει. Είμαι 22 χρονών και είμαι από την Ελλάδα, ζω σε μια πόλη. Έχω δύο μικρότερες αδερφές και δουλεύω σε μια απλή δουλειά. Είναι υπάλληλος κάπου αυτή η κοπέλα. Έχω τελειώσει μόνο το λύκειο και οι γονείς μου έχουν χωρίσει εδώ και αρκετά χρόνια. Ο πατέρας μου ήταν πολύ χειριστικός. Προσπαθούσε να ντύνει τη μάνα μου σαν να είμαστε στο 1920 και όταν φορούσε λίγο κραγιόν την έβριζε λέγοντας τα γνωστά. Κανονικά τα γνωστά δεν θα έπρεπε να είναι γνωστά, το πως βρίζει ένας άνδρας τη γυναίκα του όταν βάλει κραγιόν, τη λέει ανήθικη, πόρνη κλπ. Ήταν κακοποιητική η κατάσταση στη σχέση του γονιός όπως την περιγράφεις. Την χτυπούσε, της έβγαζε όλα τα κόμπλεξ του μέχρι που την έφτυνε στο πρόσωπο. Άρα αυτό το κορίτσι μεγάλωσε σε ένα σπίτι που ο πατέρας ήταν χειριστικός και κακοποιητικός προς τη μητέρα της. Τέλος πάντων, η μαμά μου χώρισε και ζούμε τα τελευταία, δεν θα πω πόσα χρόνια για να μην προδώσω την ταυτότητα σου, μαζί με τις αδερφές μου. Ο πατέρας μου μας άφησε το σπίτι που ζούμε. Συνήθως έτσι γίνεται όταν χωρίσει ένα ζευγάρι, εάν τα παιδιά, αυτός ο γονιός που θα έχει τα παιδιά, παίρνει και το σπίτι. Η μεσαία μου αδερφή έφυγε στο εξωτερικό με το χειριστικό αγόρι της τον τελευταίο ένα χρόνο. Χαρακτήρισες μέχρι τώρα τον πατέρα σου χειριστικό. Χαρακτηρίζεις τον φίλο της αδερφής σου χειριστικό. Με τον μπαμπά έχω πολύ καλές σχέσεις. Προσωπικά, για κάποιο λόγο θαυμάζω τη δύναμή του και τον τρόπο που κάνει τους άλλους να υποτάσσουν μπροστά του. Εδώ ξεκινάει η παθολογία, φίλοι. Το γεγονός ότι θαυμάζεις τη δύναμη του και τον τρόπο που κάνει τους άλλους να υποτάσσουν μπροστά του. Αυτό δεν είναι δύναμη. Αυτό είναι κακία. Είναι δύναμη μεν, αλλά δεν είναι καλή δύναμη. Δεν είναι για το καλό του και για το καλό των άλλων αυτή η δύναμη. Και το καλοκαίρι του 2017 παντρεύτηκε μια πολύ γνωστή μας γυναίκα. Στο γάμο ήμασταν όλες. Καλά κάνατε και πήγατε στο γάμο του πατέρα σας. Πολύ καλά κάνατε. Για να ολοκληρώσω τις γύρω λεπτομέρειες, η μαμά μου εδώ και 5 χρόνια είναι σε σχέση με έναν πολύ καλό άνθρωπο και επιτέλους βρήκε τη χαρά της ζωής. Χαίρομαι για τη μαμά σου. Πολύ. Η μικρότερη μου αδελφή, η οποία είναι έφηβος, πάει σχολείο ακόμη, ξεκίνησε τη ζωή που κάνω εγώ. Τσιγάρο, γκόμενη, σεξ, απλησιά και δεν συμμαζεύεται. Άρα λες ότι η αδελφή σου πήγε με το χειριστικό φίλο της, εσύ το χαρακτηρίζεις χειριστικό, ίσως να θεωρείς την αδελφή σου πολύ μαλακή, να τη θεωρείς πολύ ήσυχη, να τη θεωρείς να μην είναι πολύ διεκδικητική, δεν ξέρω, δεν γράφεις περισσότερα για το φίλο της αδελφής σου. Την αδερφή σου τη μεσαία, τη θεωρείς ότι είναι μαλθακή κατά κάποιον τρόπο και την κάνει ό,τι θέλει ο χειριστικός της σύντροφος. Η μαμά σου λες βρήκε ένα καλό άνθρωπο και είναι ευτυχισμένη. Ο μπαμπάς σου, τον οποίο εσύ περιγράφεις ως χειριστικό, λες ότι το θαυμάζεις για τη δύναμη που έχει να του υποτάσσονται οι άλλοι. Και η αδερφή σου η μικρή λες ότι ακολούθησε τη ζωή που κάνεις εσύ. Το θέμα είναι πως το θέμα όμως είναι άλλο και θα καταλάβεις για ποιο λόγο στα αναφέρω αυτά παραπάνω. Εγώ ξεκίνησα τσιγάρα, αλκοόλ και σεξ από τα 15 μου. Όχι όμως με υπερβολές.
Είναι λίγο νωρίς τα 15 χρόνια για να ξεκινήσει ένα αγόρι ή ένα κορίτσι τη σεξουαλική του ζωή, τη σεξουαλική της ζωή. Ίσως μήπως αυτό είχε να κάνει με τα προβλήματα στην οικογένεια, μήπως υπήρχε ελλιπής φροντίδα συναισθηματική από την οικογένεια. Περιέγραψες ήδη τη σχέση των γονιών σου. Το διαζύγιο, είπες ο πατέρας σου είναι χειριστικός, η μητέρα σου ίσως ήταν υπερβολικά, τι να πω, υποτακτική, δεν ξέρω. Στα 15 μου δοκίμασα τον έρωτα με ένα πολύ ευγενικό αγόρι 18 ετών, ξένος, με τον οποίο η σχέση μας κράτησε 1,5 χρόνο περίπου. Χωρίσαμε επειδή έφυγε για τη χώρα του. Περιγράφει τη χώρα του, είναι μια χώρα της Ανατολικής Ευρώπης. Και εγώ είχα ήδη αρχίσει τη σχέση μου με ένα πολύ όμορφο άνδρα, ο οποίος έρχεται επίσης από μια εθνοτική μειονότητα. Έπεσα στην περίπτωση του συντρόφου που είναι το ίδιο με τον πατέρα μου. Καθόλου τυχαίο. Άρχισε να μου μιλάει πολύ άσχημα, με χώρισε από τον γκέι κολλητό μου, φιλία που είχαμε από το 2008, τον απειλούσε ότι θα μείνει μόνο η σκόνη του, έδιωξε τους πάντες από δίπλα μου, ήταν πολύ άνδρας και με γοήτευε αυτό. Η σχέση κράτησε 3 χρόνια. Άρα περιγράφεις ότι όταν γνώρισες αυτόν ο οποίος έμοιαζε πιο πολύ στον πατέρα σου, παρόλο που σε καταπίεζε με τους τρόπους που περιγράφεις, εσύ τον έβλεπες πολύ άνδρα. Άρα έχεις μέσα στο μυαλό σου συνδεδεμένη την κακία με την αρενοπότητα, την τοξικότητα με τον ανδρισμό. Είναι toxic masculinity ονομάζεται αυτό στα αγγλικά. Δηλαδή το να παίρνεις αυτή την περσόνα που να λες ένας δυνατός άνδρας είναι αυτός που είναι τοξικός, είναι η τοξική πλευρά της αρενοπότητας. Η αρενοπότητα δεν είναι απαραίτητα τοξική. Το να εκφράζεται με βία και με επιβολή και με τον τρόπο περιγράφηση είναι τοξικό. Αφού χώρισα αυτόν τον φίλο, από την εθνοτική μειονότητα που λες, αυτόν που για 3 χρόνια έκανε όλα αυτά, τα βρήκα με τον κολλητό μου, ο οποίος πλέον ζει και αυτό στο εξωτερικό. Τα βρήκα με τους ανθρώπους που είχα χαθεί. Δηλαδή μετά που χώρισες, τα ξανά φτιάξα. Τον κολλητό σου τον γκέι που είχες περιγράψει προηγουμένως, μπόρεσες να τα βρεις με τους φίλους σου. Έπειτα τα έφτιαξα και συγκατοίκησα με ένα πολύ αγαθό και μαλθακό άνδρα, Έλληνα, 35 ετών. Εσύ πόσο είσαι, είπαμε, 22, 13 χρόνια πιο μεγάλος. Γράφεις και το επάγγελμα του. Αυτός ο άνθρωπος ήταν, είναι το αντίθετο από τον κακοποιητικό σύντροφο που είχα. Θέκλα μου, έβγαλα όλο μου το άχτι σε αυτόν τον άνθρωπο. Τον κατέστρεψα, τον έκανα κομμάτια και ψάχνω το γιατί. Είμασταν μαζί για 2 χρόνια και τον 1,5 χρόνο είχα παράλληλη σχέση με έναν παντρεμένο 30 ετών γνωστό του συντρόφου μου. Το κρυφό και απαγορευμένο μου έδινε τεράστια ευχαρίστηση. Είσαι κακό κορίτσι. Είσαι κακό κορίτσι με την έννοια του κακού παιδιού που είπαμε στο προηγούμενο vlog και θα σου εξηγήσω γιατί δεν σε κατακρίνω. Λέω είσαι αυτό που περιγράφουμε ως κακό κορίτσι, όπως λέμε κακό αγόρι, κακά παιδιά. Δεν το λέω με κακία, κατάλαβες τι εννοώ. Το κρυφό και απαγορευμένο μου έδινε τεράστια ευχαρίστηση. Μου άρεσε τρομερά πολύ. Έφτασε στο σημείο το καλοκαίρι του 18. Δεν θα το διαβάσω αυτό. Να δημιουργήσω και πιο στενές σχέσεις με την οικογένεια του 30χρονου εραστή μου. Πριν μια εβδομάδα αποφάσισα να τελειώσω την ιστορία με τον 35χρονο μαλθακό καλοσυνάτο φίλο μου. Άφησα επίτηδες τον υπολογιστή ανοιχτό στο Facebook για να δει τα μηνύματά μου. Στα μηνύματα έγραφα εκφράσεις του τύπου. Το βαρέθηκα τον κερατά, έλα να με πάρεις με το αυτοκίνητο και πολλά χυδαία που δεν μπορώ να στα γράψω εδώ. Μόλις γύρισα στο σπίτι, ο φίλος μου ήταν κουρέλι. Χωρίσαμε φυσικά. Με τον 30χρονο παντρεμένο εραστή μου συνεχίζω ακόμα τις παρτίδες και νιώθω ότι είχε να γραφτεί ιστορία και εκεί. Θεωρώ ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικό μου. Θεωρώ ότι κάτι πήγε στραβά με μένα και τις αδερφές μου. Και ξέρεις τι παρατηρώ σε μένα? Ότι έχω μια μικρή ευχαρίστηση που έφερα τον 35χρονο φίλο μου σε αυτή την κατάσταση. Αυτό ονομάζεται σαδισμός.
Έχεις από εμένα το ελεύθερο να μου γράψεις, να κάνεις vlog ή τι άλλο θέλεις. Σε παρακολουθώ τακτικά και επιτέλους ήθελα να μιλήσω κάπου με όποιον τρόπο. Καλημέρα. Λοιπόν, φίλοι, έχεις πρόβλημα. Φυσικά το ξέρεις ότι έχεις πρόβλημα και γι' αυτό έχεις γράψει την επιστολή. Και όπως πολύ καλά έχεις καταλάβει, το πρόβλημα ξεκινά από την οικογένεια. Η μάνα σου πρέπει να ήταν πολύ μαλθακή, όπως το φίλο σου αυτόν, τον 35χρονο. Για να ανέχετε για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα τον πατέρα σου να τη συμπεριφέρεται όπως τη συμπεριφερόταν. Άρα, υποθέτω τώρα, μόνο υποθέσεις θα κάνω και σε παρακαλώ πολύ, σου μιλάω σαν μάνα. Έχω γιο στην ηλικία σου. Ο Λάζαρος γεννήθηκε 13 του Αυγούστου 1997. Σαν μάνα σου μιλάω. Είμαι μικρή, αλλά θα μπορούσα να είμαι μάνα σου. Όταν τελειώσει αυτό το vlog, στείλε μου ένα mail να μου πεις σε ποια πόλη είσαι, να σου συστήσω κάποιο συνάδελφο ή βρες από μόνη σου κάποιο συνάδελφο στην πόλη που είσαι και πήγαινε να κάνεις, σε παρακαλώ κόρη μου, ψυχοθεραπεία. Σε παρακαλώ πολύ. Χρειάζεσαι ψυχολογική υποστήριξη για να λύσεις αυτό το κουβάρι που έχεις μέσα στο μυαλό σου. Λοιπόν, υποθέσεις κάνω τώρα, εντάξει. Η μάνα σου υπήρξε πολύ μαλθακή, πολύ ανεχτική, υπερβολικά ανεχτική. Άρα σε εσένα το παράδειγμά της είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Δεν θες με τίποτα να είσαι μαλθακή, δεν θες με τίποτα να είσαι θύμα. Όμως, παρόλα αυτά, στη σχέση τριών ετών που περιέγραψες με αυτό το ξένο το παιδί, το δεύτερο, όχι τον πρώτο σου, το δεύτερο, υπήρξες θύμα. Και το βίωσες το να είσαι θύμα. Και βίωσες τα συναισθήματα που έχει ένας άνθρωπος ο οποίος γίνεται θύμα. Άρα έχεις μέσα σου χώρο για να κατανοήσεις τη μάνα σου και έχεις μέσα σου χώρο για να κατανοήσεις και την αδερφή σου που όπως την περιγράφεις εσύ είναι θύμα του χειριστικού συντρόφου της. Άρα εσένα η ευχαρίστηση που σου δόθηκε στο ότι έκανες τον 35χρονο φίλο σου ο οποίος μόνο με καλοσύνη σου φέρθηκε να νιώσει άσχημα και σου είπε αυτό είναι σαδισμός, μπορεί να έχει να κάνει, μπορεί λέω, ξαναλέω, κάνω υποθέσεις, δεν κάνω ψυχοθεραπεία, υποθέσεις, σκέψεις, μπορεί να έχει να κάνει με το ότι μέσα σου θέλεις να εκδικηθείς τη μαμά σου, η οποία ανέχτηκε τον πατέρα σου τόσα χρόνια, ήσουνα πάνω από 10 χρόνια τα χώρισε, και πέρασες κι εσύ μέσα από αυτή τη διαδικασία να βιώνεις όλους αυτούς τους καυγάδες. Σας το λέω ειλικρινά, ότι οι γονείς μου μια φορά μόνο τσακώθηκα μπροστά μας. Μια φορά μόνο. Και εκείνη τη μια φορά ήταν πάρα πολύ δύσκολο και για μένα και για τον αδερφό μου. Και ούτε φωνές είχαν πέσει, ούτε ξύλο είχε πέσει, ούτε βρισχές είχαν πέσει, ούτε τίποτα. Σταμάτησαν να μιλάνε. Και μετά από λίγες μέρες τα βρήκανε. Δεν αδυνατώ να καταλάβω πώς περνάνε τα παιδιά που οι γονείς τους τσακώνονται ατελείωτα μέσα στο σπίτι. Αδυνατώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να μπω στη θέση σου. Δεν μπορώ να μπω στη θέση σου. Έχω φάει ξύλο από τον πατέρα μου όταν ήμουν μικρή. Έχω καυγαδίσει πολλές φορές με τους γονείς μου, όμως για μένα ήταν πολύ πιο τραυματικό όταν είδα τους γονείς μου εκείνη τη μία φορά να καυγαδίζουν. Σκέψου εσένα που είδες τους γονείς σου τόσες πολλές φορές να καυγαδίζουν και είδες τόσες πολλές φορές μπροστά στα μάτια σου να χάνεται αξιοπρέπεια το γονέο σου, της μάνας σου και δεν ξέρω, και δεν συμμαζεύεται. Ο πατέρας σου λες είναι χειριστικός και κυριαρχικός και καταπιεστικός. Μέσα σου τον θαυμάζεις, ένα κομμάτι μέσα σου θαυμάζει αυτό τον άνδρα. Θαυμάζεις αυτή την αλήτικη δύναμη που έχει, που δεν είναι καλοσύνη κόρη μου, είναι κακοσύνη. Κακοσύνη, όχι καλοσύνη, δεν υπάρχει τέτοια λέξη κακοσύνη, εγώ τη φτιάχνω. Κακοσύνη είναι, δεν είναι καλοσύνη, είναι κρίμα ο μπαμπάς σου. Το κρίμα είναι μπας στο κλίμα φυσικά, δεν λέμε εδώ στην Κύπρο, με την έννοια ότι δεν θα πάμε να το φτιάξουμε τον πατέρα μας, ούτε εσύ τον πατέρα σου, ούτε εγώ το δικό μου, ούτε τη μάνα σου, ούτε τη μάνα μου εγώ. Αλλά δεν είναι κόρη μου για να το θαυμάζεις. Δεν είναι για να θες να ακολουθήσεις τα βήματά του. Είναι κακό παράδειγμα. Και δες τώρα, εσάς τις τρεις, εσύ ως μεγαλύτερη έχεις έγνοια για τη μικρότερη που ξεκίνησε στα 15 το τσιγάρο, το αλκοόλ και το σεξ. Είναι νωρίς κόρη. Είναι νωρίς κόρη. Όχι πως έχει ηλικία για αυτά, για το αλκοόλ και το τσιγάρο. Τσιγάρο είναι μια κακή συνήθεια την οποία την είχα και εγώ για χρόνια. Καταλαβαίνω τους ανθρώπους που καπνίζουν γιατί υπήρξα μανιώδης καπνίστρια και το παραδέχομαι ότι τώρα ατμίζω, παίρνω νικοτίνη, ατμίζω, δεν καπνίζω πλέον.
Αλλά είναι βλαβερή συνήθεια και είναι μια συνήθεια η οποία είναι πιο εύκολο να πτυχθεί σε ανθρώπους που δεν νιώθουν και τόσο καλά με τον εαυτό τους. Εγώ ξεκίνησα να καπνίζω όταν ήμουν στις μεγάλες, όταν ήμουν πολύ down. Ξεκίνησα να καπνίζω στα 27 μου. Λίγους μήνες μετά που χώρισα από τον πατέρα των παιδιών και ήμουνα σε ένα κικαιώνα. Δεν υποστηρίζω το καπνίσμα, δεν κατακρίνω τους ανθρώπους που καπνίζουν, γιατί θεωρώ πολύ απέσιο κάποιος που ήταν καπνιστής για χρόνια να έρθει τώρα να λέει «Αχ, γιατί καπνίζετε» τη στιγμή που και εγώ κάπνιζα και ήμουν αφουγάρο. Και τώρα ατμίζω, να το βλέπετε, έχω μαζί μου το αυτό, ατμίζω. Ούτε διαφημίζω το να ατμίζετε. Αν προσέξετε στα βίντεο, δεν ατμίζω. Δεν θέλω να δίνω παραδείγματα κακά. Με ποια έννοια, με την έννοια ότι ο καθένας κάνει τις επιλογές του για την υγεία του. Για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, ακόμη δεν γνωρίζουμε αν βλάπτει. Οι μελέτες μέχρι τώρα δείχνουν πως δεν βλάπτει, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη για να έχουμε αποτελέσματα. Γνωρίζουμε όμως ότι δεν έχει τις βλαβερές συνέπειες της καύσης που έχει το κανονικό τσιγάρο. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος μπορεί να μην ατμίζει καν, μπορεί να μην έχει εξαρτήσεις που είναι πιθανόν βλαβέρες, ακόμη καλύτερα. Και το αλκοόλ. Και εγώ υπήρξε περίοδο στη ζωή μου που έπινα πολύ ποτό. Που τα λέω πολύ ποτό, κάθε βράδυ, μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μετά που πέθανε η ξαδέρφη μου, μετά που τελείωνα όλα τη ημέρα, έβαζα μουσική από το YouTube και άνοιγα μια μπουκάλα κρασί, μετά άνοιγα δεύτερη κλπ. Κλπ. Πήγαινα να κοιμηθώ κοιμισμένη κάθε βράδυ, το πρωί πήγαινα στη δουλειά, δεν έπαιρνε κανείς είδηση. Και το έκανα για 3-4 χρόνια αυτό το πράγμα και γνωρίζω τι σημαίνει αλκοόλ, γνωρίζω τι σημαίνει εξάρτηση από το αλκοόλ και αυτό που γνωρίζω είναι το αλκοόλ το πίνουν οι άνθρωποι για να μουδιάζουν και να μην σκέφτονται τον πόνο τους, να μην σκέφτονται τα προβλήματα τους και να μην βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα τους. Και η αδερφή σου χρειάζεται ψυχολόγο, η 15χρονη. Θα πάρεις αυτό το vlog και θα το δείξεις και στη μαμά σου, σε παρακαλώ. Δείξ' το και στη μαμά σου και πες «Η αδερφή μου χρειάζεται βοήθεια». Πρέπει να πάει σε ψυχολόγο για να δούμε τι λόγο έχει αυτή η κοπέλα να βάζει τον εαυτό της σε τέτοιες επικίνδυνες καταστάσεις. Γιατί όσο πιο νεαρός είσαι, τόσο πιο επικίνδυνο είσαι, τόσο πιο επικίνδυνο είναι το να καπνίζεις για την υγεία σου, τόσο πιο επικίνδυνο είναι το αλκοόλ για την υγεία σου, για τον εγκέφαλο σου. Όχι για τους μεγάλους δεν μας βλάφτει, αλλά για ένα παιδί που είναι στην ανάπτυξη είναι ακόμη πιο επικίνδυνο. Και επίσης, σεξουαλική ζωή. Η σεξουαλική ζωή έχει πάρα πολλούς κινδύνους όταν την κάνεις σε μια πολύ νεαρή ηλικία, γιατί 15 ετών είναι πολύ μικρή. Δεν έχει τη συναισθηματική και γνωστική ωριμότητα για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Και εσύ ήσουν τυχερή που η πρώτη σου σχέση στα 15 σου ήταν με ένα παιδί που σου φέρθηκε με αγάπη και σου φέρθηκε καλά. Τώρα, γιατί εσύ μπήκες στη σχέση με τον δεύτερο, αυτό που κράτησε 3 χρόνια, στην οποία σχέση δέχθηκες να έχεις έναν άνθρωπο στον πατέρα σου. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Πάρα πολύ φυσικό, όχι φυσιολογικό. Είναι φυσικό επόμενο να ακολουθήσεις το παράδειγμα της μάνας σου, να μπεις σε μια σχέση όπως ήταν η μάνα σου. Και τι έκανες εσύ? Κατάφερες να σπάσεις αυτή τη σχέση, πήρες τη μαγκιά σου πίσω και τι έκανες? Έγινες εσύ το κακό παιδί. Και έτσι όταν έφτιαξες τη σχέση με τον 35χρονο, ο οποίος σου έδειξε αγάπη, σου έδειξε σημασία, ήταν εντάξει απέναντί σου, κατά τη γνώμη μου, πολύ πιο μεγάλος από σένα. Ίσως ψάχνεις και μπαμπά για να τα φτιάξεις στα 20 με τον 35χρονο. Δεν ξέρω. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ μεγαλύτερος 15 χρόνια από όσα θα ήταν, γιατί νομίζω 15 χρόνια. Λοιπόν, όταν βρήκες άνθρωπο να σε αγαπήσει, να σου δείξει αγάπη και να σου δείξει πλήρη εμπιστοσύνη, τότε εσύ άρχισες να τον απατάς με τον 30χρονο φίλο του τον παντρεμένο. Και το γράφεις μέσα στην επιστολή σου ότι το απαγορευμένο σου έδινε ευχαρίστηση. Αυτό ξέρεις τι δείχνει? Δείχνει μια κοπέλα, έναν άνθρωπο που έχει στενοχώρια μέσα του πολύ, που έχει πόνο, που ίσως έχει μια υποθάλπουσα κατάθλιψη και που χρειάζεται έντονες συγκινήσεις για να νιώσει καλά, ψηλή αδρεναλίνη. Και επικίνδυνες συμπεριφορές, όπως το να ξεκινούμε το σεξ από νεαρή ηλικία, να ξεκινούμε το κάπνισμα από νεαρή ηλικία, να ξεκινούμε ναρκωτικά, να πίνουμε αλκοόλ, όλα αυτά ψηλώνουν την αδρεναλίνη μας, δίνουν μια έξαψη και μας κάνουν να νιώθουμε καλά, γιατί είμαστε πολύ κάτω συναισθηματικά. Όταν το συναίσθημα μας είναι σε ένα φυσιολογικό επίπεδο, χαιρόμαστε με απλά πράγματα. Όταν είναι πολύ κάτω, θέλουμε ψηλές εντάσεις για να νιώσουμε καλά. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πας να δεις ψυχολόγο. Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα να δεις ψυχίατρο, ψυχολόγο να πας πρώτα να δεις. Να τα πεις ανοιχτά όπως μου τα πεις εμένα. Να μιλήσεις στη μάνα σου για να δει και η αδερφή σου ψυχολόγο.
Τώρα για την αδερφή σου που λες ότι είναι με ένα χειριστικό άνδρα και αυτή σε κάποια φάση άμα το αναγνωρίσει και άμα το θελήσει καλά θα κάνει να δει ψυχολόγο, μπορεί και να μην είναι με χειριστικό άνδρα η αδερφή σου και εσύ να το βλέπεις έτσι, δεν ξέρω, ούτε εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Δεν είσαι κακός άνθρωπος, στο λέω ενσυνείδητα ότι δεν είσαι κακός άνθρωπος. Η φράση αμαρτίες γονιών παιδεύους η τέκνα εφαρμόζει απόλυτα σε σένα. Και πάει και στη μάνα σου, δεν πάει μόνο στον πατέρα σου. Γιατί και η μάνα σου προφανώς ανέχτηκε για πολύ καιρό τον πατέρα σου να φέρεται με αυτόν τον απέσιο τρόπο, ώστε ο πατέρας σου να είναι role model, να είναι μοντέλο ρόλου για σένα και να είναι για σένα η επιτομή της επιτυχίας και να το θαυμάζεις για το δυναμισμό του. Που ο δυναμισμός του, είπαμε, είναι κακοσύνη, δεν είναι καλοσύνη. Δεν σου λέω να μισήσεις τον πατέρα σου. Δεν σου λέω να απορρίψεις τον πατέρα σου και να απορρίψεις και τη μάνα σου. Σου λέω αυτό που λέω σε όλους εμάς που είμαστε ενήλικες, ότι οι γονείς μας έχουν και τα λαττώματα τους, έχουν και τα λάθη τους, και άμα θέλουμε να τα βρούμε με τον εαυτό μας και να είμαστε σε καλύτερη σχέση με τον εαυτό μας, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Σου στέλνω την αγάπη μου, να κάνουμε ψυχοθεραπεία και επίσης να τους κατεβάσουμε από το βάθρο που τους έχουμε. Ούτε η μάνα σου είναι καλό παράδειγμα προς μίμηση, ούτε ο πατέρας σου. Καταλάβες? Είσαι έξυπνη κοπέλα. Λες ότι τελείωσες μόνο το λύκειο, φαντάζομαι ότι τελείωσες μόνο το λύκειο λόγω οικονομικών, δεν πήγες να σπουδάσεις γιατί γράφεις άψογα. Δες τις πιθανότητες που έχεις και τις δυνατότητες που έχεις για να μορφωθείς περισσότερο εάν το θέλεις. Και σε παρακαλώ, αγάπη μου, φρόντισε την πολύτιμη ψυχή σου. Δεν θα σου πω είναι κρίμα ο 35χρονος φίλος σου. Αυτός πήρε το μάθημα που είχε να πάρει από μια σχέση όπως αυτή που είχε μαζί σου. Και αν βλέπει και αυτό το βίντεο, αν τύχει να δει και αυτό το βίντεο, θα πω και σε αυτόν να πάει στο ψυχολόγο για να ενδυναμωθεί, να καταλάβει τα δικά του λάθη, να εντοπίσει τη δική του παθητικότητα, η οποία παθητικότητα έδωσε το χώρο σε σένα για να λειτουργήσεις όπως λειτουργήσεις. Δεν σου λέω ότι φταίει αυτός που τον απάντησες, εσύ φταίς που τον απάντησες, εσύ έχεις το θέμα, αλλά και αυτός αν είχε τα μάτια του ανοιχτά, δεν θα χρειαζόταν να το αφήσει ανοιχτά τα μηνύματα στο λάπτοπ για να το δει. Εντάξει, συγγνώμη τώρα, είπαμε να σκεφτόμαστε και λίγο. Δεν δίνουμε τυφλή εμπιστοσύνη σε κανένα. Μια φίλη το έγραφε προχθές στα σχόλια και έχεις δίκιο. Στα σχόλια δεν έχω πολύ ώρα να απαντήσω. Βάζω ένα φαβ, ένα like, βάζω δύο λέξεις, γιατί είναι πάρα πολλά. Λέει τον πρώτο χρόνο είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί ο καθένας έχει το προσωπείο του και μας δείχνει τον καλύτερο δυνατό εαυτό του και έτσι να προσέχουμε. Συμφώνω μαζί σου. Λίγο μια πισινή. Και αυτό. Ο φίλος ο 35χρονος έπρεπε να βάλει μια πισίνη. Άρα αγόρια, είδατε ότι έχει κακά κορίτσια. Και γιατί σας τραβάνε τα κακά κορίτσια, αγόρια μου, γιατί? Γιατί σας τραβάνε τα κακά κορίτσια? Όπως στις γυναίκες, όπως εμάς τις γυναίκες μπορεί να μας τραβάνε τα κακά αγόρια, γιατί? Γιατί δεν έχουμε καλή σχέση με τον εαυτό μας. Είναι θέμα δικής μας ψυχοπαθολογίας το να μας ελκύουν τα κακά παιδιά. Τα κακά παιδιά να πάνε να φτιαχτούν από μόνοι τους και εμείς που τους... και εμείς, βάζω τον εαυτό που μου συνέβαινε παλιά. Και όσοι από εμάς ελκυόμαστε από τα κακά παιδιά να πάμε και εμείς να φτιαχτούμε. Γιατί είναι ωραία να ζούμε τη ζωή μας μέσα σε καλοσύνη και αγάπη και όχι σε κακοσύνη. Είπαμε, δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Απλώς μου φάνηκε ωραία αντιπαράθεση καλοσύνη-κακοσύνη. Αύριο δείτε την εκπομπή το πρωί. Θα έχουμε καλεσμένες δύο μητέρες και ένα μαθητή να μας μιλήσουν για αυτό το παγκόσμιο κίνημα, πανευρωπαϊκό κίνημα που γίνεται για την αλλαγή στο κλίμα και για τις προσπάθειες που οφείλουμε να κάνουμε να σώσουμε τον πλανήτη. Έχει τίτλο η εκδήλωση που θα κάνουν μητέρες Mothers Rise Up και έρχεται σε συνάρτηση με ανάλογες εκδηλώσεις που έκαναν οι μαθητές πριν λίγες μέρες στην Κύπρο και θα ξανακάνουν. Σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου, γεια σας.